Λαμπερό ήταν και φέτος το PAP All Star Game, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην οδική ασφάλεια και είχε σλόγγαν «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Πέραν των 6.000 θεατών παρακολούθησαν το γεγονός. Εντυπωσιακό για ακόμη μια χρονιά, το ένατο PAP All Star Game ξεπέρασε τις προσδοκίες των φίλων της Καλαθόσφαιρας που γέμισαν το Τάσο Παπαδόπουλο Ελευθερία. Η γιορτή του αθλήματος ήταν και φέτος αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια και είχε σλόγγαν «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Οι κορυφαίοι αστέρες της OPAP Basket League και του γυναικείου πρωταθλήματος προσφέραν πλούσιο θέαμα με την ομάδα των Αμερικανών να κερδίζει 69-62 την ομάδα των Κυπρίων και Ευρωπαίων. Συναρπαστικός και ο διαγωνισμός τριπώντων με νικητή τον Jordan Williams. Η διοργάνωση ήταν εμπλουτισμένη με χορευτικό, μουσικό πρόγραμμα και εντυπωσιακά ακροβατικά από τους Ducking T, οι οποίοι ξεσήκωσαν τους θεατές, ενώ είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιήθηκε η ευχή ενός παιδιού σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Ένα όνειρο, μια ευχή». Το βραβείο στη μνήμη του νεόφυτου Χανδριώτη απονεμήθηκε στο γυμνάσιο Καρπασίας. Εντυπωσιακό για άλλη μια χρονιά το PAP All Star Game. Στην γιορτή της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας έδωσαν το παρόν τους πέραν των 6.000 φιλάθλων, οι οποίοι απόλαυσαν ένα λαμπερό θέαμα. Η εκδήλωση ήταν και φέτος αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια. Το στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία γέμισε χθες από φίλους του μπάσκετ, οι οποίοι παρακολούθησαν το εντυπωσιακό PAP All Star Game. Η εκδήλωση που είχε σλόγγαν «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες» και είναι αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια, απέδειξε και φέτος ότι εκτός από το να προσφέρει θέαμα, μπορεί να ευαισθητοποιήσει και το κοινό. Ταυτόχρονα με τα μηνύματα για την οδική ασφάλεια, στο φιλανθρωπικό κομμάτι πραγματοποιήθηκε το όνειρο και η ευχή ενός παιδιού, σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Ένα όνειρο, μια ευχή». Ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα στα παιδιά. Το πρόγραμμα του All Star Game περιλάμβανε αγώνα ανάμεσα στις ομάδες Κύπρος, Ευρώπη και Αμερική υπόλοιπος κόσμος, διαγωνισμό τρυπώντων, ακροβατικά και μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Τον αγώνα μπάσκετ κέρδισε τελικά η ομάδα των Αμερικανών Rest of the World με σκορ 69-62. Συναρπαστικός ήταν και ο διαγωνισμός τρυπώντων, τον οποίο κέρδισε ο Jordan Williams, αντιμετωπίζοντας τον τελικό τον Γιάννη Γιαναρά. Εντυπωσιακοί ήταν οι Ducking D, που με τα ακροβατικά τους κόλπα ξεσήκωσαν πολλές φορές το κοινό. Οι 6.000 θεατές απόλαυσαν επίσης την σχολή χορού της Αντιγόνης «Τα Σουρί», το μουσικό πρόγραμμα της Φιλαρμονικής του Δήμου Γερμασόγειας και την βιολίστρια Βικτόρια Παστελά. Το θεσμοθετημένο βραβείο στην μνήμη του διεθνούς καλαθοσφαιριστή νεόφυτου Χανδριώτη απονεμήθηκε στο γυμνάσιο Καρπασίας. Λαμπερό ήταν και φέτος το PAP All Star Game που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερίας στη Λευκοσία. Η εκδήλωση ήταν και φέτος αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια με σλόγγαν «Παίζω με κανόνες, οδηγώ με κανόνες». Στο γήπεδο λοιπόν της πρωτεύουσας βρέθηκαν πέραν των 6.000 φίλων του Κυπριακού μπάσκετ που απόλαυσαν το PAP All Star Game. Τις εντυπώσεις έκλεψε για ακόμη μια φορά ο αγώνας ανάμεσα στις ομάδες Κύπρος, Ευρώπη και Αμερική Rest of the World, οι οποίες αποτελούνταν από τους κορυφαίους αστέρες της OPAP Basket League και της OPAP Γυναικών Α κατηγορίας. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Αμερικανών Rest of the World με τελικό σκορ 69-62. Συναρπαστικός ήταν και ο διαγωνισμός τρυπώντων, ενώ εντυπωσιακοί ήταν οι Ducking D, που με τα ακροβατικά τους κόλπα ξεσήκωσαν πολλές φορές το στάδιο Ελευθερία κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Το φιλανθρωπικό κομμάτι δεν μπορούσε να απουσιάζει από τον ένατο OPAP All Star Game αγώνα, όπου πραγματοποιήθηκε το όνειρο και ευχή ενός παιδιού σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Ένα όνειρο, μία ευχή».